δικαστήρια. Τι Αλικάντε θα πει κάποιος και Ισπανία και Μαδρίτη και Βαρκελόνη. Εδώ έχουμε τα Χανιά του πολιτισμού, των τεχνών και των δράσεων που βάζουν τα γυαλιά σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσημη πρώτη τοποθέτηση για φέτος του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, του κυρίου Γιάννη Γιαννακάκη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια με πολλές ζωντανές συνδέσεις. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Για ποιο θέμα, Εύη? Λοιπόν, για την έκθεση John Craxton, Μία Ελληνική Ψυχή, που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη, αν δεν κάνω λάθος. Χανίων. Και μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε και τον κύριο Γιαννακάκη και τον καλλιτέχνη. Την, την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Τα Χανιά ταξίδεψε όχι μόνο σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα μέσα και από την εκπομπή σας. Για βάλτε μας το κλίμα, βρίσκεστε και στη Δημοτική Πινακοθήκη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Η έκθεση του Τζον Κράξτον έγινε σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Μουσείο Μπενάκη παρουσιάστηκε στην Αθήνα από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Πλέον από το Σάββατο γενιάστηκε εδώ στα Χανιά, πολύ αναβαθμισμένη, καθώς πλέον εδώ περιλαμβάνονται όχι μόνο έργα του John Craxton που βρίσκονται σε σπίτια φίλων του εδώ στα Χανιά, αλλά και κομμάτια από το σπίτι του που ήταν εδώ στο Ανατολικό Λιμάνι και το εργαστήριό του. Επίσης η μοτοσυκλέτα με την οποία ταξίδευσε στα βουνά της Κρήτης και μια ψηφιακή ξενάγηση στο ίδιο το σπίτι, το οποίο έχει παραμείνει όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης το άφησε μετά και το θάνατό του το 2009. Και το σημαντικό βέβαια είναι, όπως προλογίσατε και εσείς αντιδήμαρχε, ότι δεν θα δούμε μόνο πίνακες, κάτι για τους οποίους είναι πολλές φορές έτσι μονότονο. Έχουμε και αντικείμενα, έχουμε τη μοτοσυκλέτα, οπότε μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη περιήγηση και με αυτή την αφορμή να μάθουμε και πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του. Ακριβώς. Ο Τζον Κράξτον είναι μια μοναδική περίπτωση. Ένας μποέμ καλλιτέχνης από μια μεγάλη μουσική οικογένεια της Αγγλίας έφυγε από εκεί, δεν το ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του στη ζωγραφική. Παρ' όλα αυτά στην Αγγλία θεωρείται από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του τελευταίου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα μάλλον, και τον παρομοιάζουν στον Πικάσο της Αγγλίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό, αν δείτε τα έργα γύρω, είναι σαφείς οι επιρροές στο έργο του Πικάσο και η σχέση του με την Ελλάδα είναι πολύ σπουδαία, γιατί αυτός ήταν ένας από τους ανθρώπους που εικονογράφησαν το σπίτι και τα έργα τους και τις συλλογές του σε φέρι. Ήταν στην παρέα του Χατζηγυριάκου Γκίκα και του Πάτρικ Φέρμορ. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ταπεινός με τους ταπεινούς και σπουδαίος με τους σπουδαίους. Πίσω θα δείτε μια ταπισερή που φτιάχτηκε στην Σκωτία. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει από τη Σκωτία. Είναι 25 τετραγωνικά. Έκανε 2 χρόνια να κατασκευαστεί και έγινε την περίοδο της Χούντας, όπου ο Τζον Κράξτον είχε φύγει για την Αγγλία. Όπως ίδιος έλεγε, είχε εξοριστεί. Είναι περίεργο αυτό για έναν Άγγλο να λέει ότι φεύγοντας από την Ελλάδα και πιστεύοντας στην πατρίδα του να θεωρείται αυτό το εξόριστο εκεί πέρα. Αυτή η ταπισερή λοιπόν με 500 διαφορετικά χρώματα συμβολίζει το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, από τη νύχτα στη μέρα, από το μαύρο στο φωτεινό, από την απελπισία στην ελπίδα. Και αυτό το φως του Τζον Κράξτον απεικονίζεται σε αυτή την έκθεση εδώ στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Εγώ έχω δει και πολλές φωτογραφίες ήδη, αντιδήμαρχοι, από κόσμο, από πολίτες των Χανίων και όχι μόνο, και τουρίστες, γιατί τα Χανιά ακόμα κρατούν γερά έτσι τα σκύπτρα του τουρισμού, να έχουν έρθει, να έχουν περιηγηθεί. Να μας πείτε λίγο ποιες μέρες και ώρες είναι ανοιχτή η Δημοτική Πινακοθήκη για τη συγκεκριμένη έκθεση. Ασφαλώς. Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά από Τρίτη έως και Κυριακή, πρωί και απόγευμα. Την Κυριακή είμαστε μόνο πρωί και την Κυριακή μάλιστα είναι και η μέρα που είναι δωρεάν για όλους. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Δεν θα υπάρχει παράταση, δεν προβλέπεται παράταση στην έκθεση, καθώς μετά από εδώ η έκθεση ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Είναι εύκολο να μας βάλετε και λίγο στο κλίμα για το τι θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα στη Δημοτική Πινακοθήκη, καθώς ξέρω ότι δεν επαναπαύεστε, ότι και άλλες εκθέσεις θα έρθουν και άλλες πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα για το τι θα περιλαμβάνει ο φετινός χειμώνας. Ετοιμάζουμε την επόμενη μας έκθεση. Η επόμενη μας έκθεση θα είναι μια έκθεση βασισμένη στον κύκλο Επέστρεφε, που είναι ένας κύκλος που παρουσιάζει σπουδαίους Έλληνες εικαστικούς, χανιώτες εικαστικούς, που επιστρέφουν στη Δημοτική Πινακοθήκη και θα είναι μια έκθεση του Μιχάλη Μανουσάκη, ενός ακαδημαϊκού πλέον καθηγητή στη Σχολή Καλλοτεχνών, σπουδαίος στη δουλειά του, που θα κάνει μια πολύ πολύ πρωτότυπη παρουσίαση εδώ. Δεν το λέμε ακριβώς έκθεση, γιατί θα είναι μια πολύ διαφορετική εγκατάσταση. Ταυτόχρονα, σε λίγο καιρό θα έχουμε κοντά μας ένα σπουδαίο έργο ενός Χανιώτη, του Καντζουράκη. Θα είναι το Τέμπλο, ένα μεγάλο έργο 8 μέτρων, το οποίο ανοίξει στο Μουσείο Μπενάκη
και σε μια συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη που συνεχίζεται μέσα από πολλές πολλές δράσεις, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πλέον αυτό το έργο του σπουδαίου Χανιώτη που πλέον δεν βρίσκεται κοντά μας. Αυτό το σπουδαίο όμως έργο θα μπορεί να βρίσκεται εδώ εκτεθειμένο συνεχώς για να το απολαμβάνουν όλοι. Προσπαθούμε, γιατί οι προδιαγραφές των χώρων μας δεν είναι τέτοιες που να μπορούμε να εξαντλήσουμε τις σχέσεις μας με τους καλλιτέχνες και τους φορείς. Προσπαθούμε όμως συνεχώς να προσφέρουμε στους φιλότεχνους της Κρήτης, των Χανίων, αλλά βέβαια και τους τουρίστες, όπως πολύ σωστά είπατε, πάντα κάτι φρέσκο, πάντα κάτι νέο, πάντα κάτι δημιουργικό. Έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα, αντιδήμαρχε. Καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.